Ερντογάν, μιλώντας σε μία μαζική τελετή στην νότια επαρχία της Μερσίνας, τόνισε τη σημασία της πυρηνικής ενέργειας για το μέλλον της χώρας, αναγγέλλοντας ότι η πρώτη μονάδα του πυρηνικού σταθμού Ακούγιου θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο του 2023. Η εγκατάσταση στο Ακούγιου θα συμβάλλει στην ανάπτυξή μας με την ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγει στο περιβάλλον μας, με τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και στις ανακαλύψεις μας σε αυτό το τομέα με την τεχνολογία του, δήλωσε ο Ερντογάν. Η Τουρκία και η Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού στις 12 Μαΐου του 2010. Ο πρώτος πυρηνικός σταθμός της Τουρκίας θα αποτελείται από 4 αντιδραστήρες συνολικής εγκατεστημένης ισχύως 4.800 ΜΒ. Ο πάντα προβλέψιμος αναφορικά με τις νεοοθωμανικές βλέψεις του Ερντογάν δεν μας εξέπληξε όταν ανήγγειλε ότι η πρώτη μονάδα του πυρηνικού σταθμού θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο του 2023. Συνεπώς, η παραπάνω εξαγγελία του Ερντογάν για ολοκλήρωση της πρώτης μονάδας του Ακούγιου μέχρι τον Μάιο δείχνει την πρόθεση του Τούρκου Προέδρου να διενεργήσει τις εκλογές, εξαντλώντας τον χρόνο παραμονής του στην εξουσία. Ωστόσο, πίσω από τις τουρκικές προκλήσεις υποδηλώνεται κάτι ακόμη μεγαλύτερο από τον Ερντογάν. Αυτό είναι η αιμονή του για απόκτηση πυρηνικών όπλων, γεγονός που θα άλλαζε δραματικά τα δεδομένα σε βάρος όχι μόνο Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και ολόκληρης της περιοχής της Μέσης Ανατολής, Νοτιοανατολικής Μεσογείου, Βαλκανικής και Βορείου Αφρικής. Ο Ερντογάν οραματίζεται αρχικά τη Γαλάζια πατρίδα και στη συνέχεια την πυρηνική πατρίδα. Ρωσικά, μάλιστα, μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν επικρίνει τον Πούτιν για τη βοήθεια που παρέχει στον Ερντογάν για την κατασκευή του Ακούγιου, επισημένοντας ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θα χρησιμοποιήσει τελικά το πυρηνικό εργοστάσιο για κατασκευή πυρηνικών όπλων. Με άρθρο μας επισημέναμε ότι το Ακούγιου είναι μια πυρηνική περιβαλλοντολογική βόμβα στην πόρτα μας. Η κατασκευή πυρηνικού αντιδραστήρα στο Ακούγιου συνεπάγεται με την κατακόρυφη αύξηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, καθώς η περιοχή που έχει επιλεγεί για την εγκατάσταση του εργοστασίου έχει ιστορικό μεγάλων σεισμών και συνακόλουθων καταστροφών. Τα διαβήματα που έχει κάνει την προηγούμενη δεκαετία η Ελλάδα βέβαια εστίασαν κυρίως στην πτυχή των πυρηνικών όπλων και λιγότερο στους κινδύνους που απορρέουν από τη σεισμικότητα της περιοχής του Ακούγιου και από το ενδεχόμενο να προκληθεί μείζωνα περιβαλλοντολογική καταστροφή στην Ανατολική Μεσόγειο. Ούτως ή άλλως, αν κατασκευαστεί τελικά ο πυρηνικός σταθμός του Ακούγιου, το μεγάλο και άμεσο πρόβλημα θα είναι οι σεισμοί. Όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα. Υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι και ουδείς δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση αν προκληθεί κάποια σοβαρή βλάβη στον αντιδραστήρα. Η επιλογή του Ακούγιου έγινε πριν από πολλά χρόνια και με αδιευκρίνιστα κριτήρια, γι' αυτό άλλωστε υποβλήθηκε σε κριτική ακόμη και από επιστήμονες που συμφωνούσαν με την κατασκευή του αλλά προτιμούσαν άλλες ασφαλέστερες τοποθεσίες. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.